Μετά από 2 ολόκληρα χρόνια, επιτέλους συναντιόμαστε από κοντά. Είχαμε χαρή πολύ με εκείνη τη συνάντηση, μας έμεινε η χαρά, Μαρία. Καλώς σε βρήκα. Καλώς μου ήρθες. Μετρούσα τις μέρες για να είμαι ξανά εδώ και με την πρώτη ευκαιρία θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Καταρχάς, τα βρίσκουμε πολύ ωραία μεταξύ μας και κατά δεύτερον έχω να αντλήσω από σένα πληροφορία πάρα πολύ που αφορά και εμένα προσωπικά και σαν επαγγελματίες, γιατί σήμερα μιλάμε για το επαγγελματικό κομμάτι, αλλά και τον κόσμο που μας ακούει, μας παρακολουθεί. Και νομίζω ότι είναι πάντα επίκαιρο το πώς μπορούμε το επαγγελματικό μας κομμάτι να το διαχειριζόμαστε καλύτερα. Εμείς μέσα σε αυτό, πώς θα διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας καλύτερα. Πάντα εμείς μέσα σε αυτό είναι που έχει σημασία να εξετάσουμε, καθώς πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν έξω, στην εργασία μας, στη γενικότερη ζωή μας, στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε, ξεκινούν από μέσα μας. Και τα έξω αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και το είδαμε την τελευταία διετία, άρδινα συμβαίνει αυτό. Είναι το μόνο σταθερό σημείο, είναι οι αλλαγές. Το μόνο δεδομένο. Θα αντέξουμε, πες μου λίγο, δώσε μου λίγο κουράγιο. Θα αντέξουμε όσο χρειαστεί, γιατί με το κατάλληλο σκεπτικό μπορούμε να βγούμε αλόβητοι μέσα από όλες τις κρίσεις. Και πιο δυνατοί. Ποιο είναι αυτό το σκεπτικό, σε παρακαλώ, μπορείς να μου το πεις. Είναι ένα θετικό σκεπτικό που ξεκινάει από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνώ με τον εαυτό μου. Από τον εσωτερικό μου διάλογο. Τι μου λέω έτσι όταν είμαι εγώ με μένα, τι μου λέω, κατά πόσο με εκτιμώ ως άνθρωπο, με επιβραβεύω, με αναγνωρίζω, με κανακεύω ή με κριτικάρω συνεχώς, είμαι ένας πολύ αυστηρός συνομιλητής, χρησιμοποιώ μια σκληρή γλώσσα απέναντι στον εαυτό μου. Που αυτό δεν μας κάνει τελικά καλύτερους, Μαρία, γιατί κάπως έχουμε καλοχυθεί ίσως ότι πρώτα εμείς πρέπει να είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές του εαυτού μας. Ναι, σε έναν βαθμό είναι λογικό αυτό, αλλά μας μένει αυτό, τον εαυτό θα τον στείνει στον τοίχο. Ναι. Αυτό είναι ένας μύθος τελικά, γιατί η εξέλιξη φαίνεται ότι δεν γίνεται μέσα από την κριτική και την τιμωρία. Η εξέλιξη έρχεται κυρίως με την έμφαση που δίνουμε πάνω στα θετικά πράγματα τα οποία κάνουμε καλά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Ξέρουμε ποια πράγματα κάνουμε καλά και θέλω να ανατρέξεις τώρα στο κομμάτι της ιδιότητάς σου που συναντάς ανθρώπους, συζητάτε για την δική τους την πορεία την επαγγελματική και έρχεσαι να πάρεις ένα τύπου ιστορικό, βρε παιδί μου, να δούμε. Η Ανδριανή, πόσο καλά ξέρει τι ικανότητες έχει. Έχουμε εικόνα σε τι είμαστε καλοί. Σε γενικές γραμμές, όταν θέτω αυτό το ερώτημα στους ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε στο πλαίσιο του career coaching, δεν παίρνω έτσι πολύ σαφές απαντήσεις. Στο πολύ απλό ερώτημα, ποια είναι τα δυνατά σου σημεία, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που σε κάνουν μοναδικό, είναι δύσκολο να απαντήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε μπει όλοι στη διαδικασία μιας εσωτερικής ανάλυσης, αυτό που ονομάζουμε αυτογνωσία. Και ενώ επενδύουμε τόσο πολύ στην καριέρα μας, ξεκινάει και τελειώνει η μέρα μας με αυτό. Στείλουμε ένα πλάνο ζωής με βάση την καριέρα μας. Τελικά, δεν έχουμε το βασικό. Τη βασική. Δεν είμαστε σωστά στην εκκίνησή της, το πώς θα το προσεγγίσουμε. Ακριβώς. Και πάντα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για εξέλιξη, πάντα ξεκινάμε πάλι από την πηγή, που είναι η σχέση με τον εαυτό μου και η αυτογνωσία μου. Ωραία πράγματα αυτά και έτσι πρέπει να γίνεται. Θα έπρεπε δηλαδή σε αυτά να εκπαιδευόμαστε από την πρώτη στιγμή της ζωής μας. Και από την πρώτη στιγμή τέλος πάντων μπαίνουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αντί απλά να αποκτούμε skills, δεξιότητες και στον επαγγελματικό τομέα, ας πούμε, να έχω πτυχία, να ξέρω ξένες γλώσσες ή οτιδήποτε άλλο προκύπτει και οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη η δουλειά μας. Και όλο το υπόλοιπο θα έπρεπε να συμβαδίζει. Ισχύει αυτό. Και πολύ συχνά συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλλιεργήσει και έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε γνωσιακό επίπεδο, ναι, να μάθουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενό τους, να σπουδάσουν, να πιστοποιηθούν πάνω σε αυτό, να μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικοί στο ρόλο τους, όμως δεν έχουν καλλιεργήσει αντίστοιχα αυτό που ονομάζουμε προσωπικές δεξιότητες. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι χάνουν στο κομμάτι της προσωπικότητας, γιατί ακόμα και αν κάνεις πολύ καλά τον επαγγελματικό σου ρόλο, είναι πιθανό να μην μπορείς να συνεργαστείς
στο πλαίσιο μιας ομάδας, να μην μπορείς να χτίσεις επικοδομητικές σχέσεις με τους άλλους, να μην μπορείς να συνεργαστείς, να επικοινωνήσεις αρμονικά. Ωραία να κάνω μια δουλειά την οποία την είχα ονειρευτεί από μικρός, από μικρή, ή τέλος πάντων αποφάσισα κάποια στιγμή στη ζωή μου ότι εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά και έκανα αλλαγή καριέρας, ξαναδιάβασα, ξαναμελέτησα, ξαναμπήκα σε ένα άλλο δρόμο. Αλλά καταλήγω μετά από αρκετά χρόνια σαν εργαζόμενη ότι θέλω κυρίως αυτό που κάνω να με κάνει χαρούμενη, να με ευχαριστεί η καθημερινότητα στη δουλειά μου και το αντικείμενό μου, ξεκινάω από αυτό, και εγώ μέσα σε αυτό πως είμαι 8, 9, 10, 15 ώρες την ημέρα. Ακριβώς. Και τα τελευταία δύο χρόνια που βιώνουμε την εποχή της πανδημίας, αναδείχθηκε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Mm. Δηλαδή, εκεί που όλοι σταματήσαμε λίγο το ρυθμό μας και πέσανε οι τόνοι, βρήκαμε την κατάλληλη στιγμή και το χρόνο να δούμε λίγο μέσα μας και να δούμε, έτσι όπως έχω διαμορφώσει τη ζωή μου, είμαι ικανοποιημένος, είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή αποφάσισαν να κάνουν μεγάλη στροφή στην επαγγελματική τους ζωή. Ήδη για την επόμενη χρονιά, το 2022, οι μελέτες στην Αμερική δείχνουν ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι θα αλλάξουν εντελώς το επαγγελματικό τους αντικείμενο μέσα από μια δική τους πρωτοβουλία για αλλαγή καριέρας. Ας το δούμε λίγο και στο δικό μας τον περίγυρο. Ναι. Το μικρό, το μεγάλο, το κοντινό, το μακρινό, το συγκινικό, το φιλικό. Πόσοι από τους δικούς μας ανθρώπους έκαναν αυτή την αλλαγή, πήραν αυτή την απόφαση, ότι εμένα αυτό πια δεν μου ταιριάζει. Έτσι, πάω σε κάτι άλλο. Απ' τη μία δεν μου ταιριάζει, άρα είναι η δική μου βούληση να προχωρήσω στην αλλαγή καριέρας, και από την άλλη μπορεί να έρχονται και τα γεγονότα από το εξωτερικό περιβάλλον, οι συνθήκες δηλαδή, που να με αναγκάζουν να κάνω τη στροφή ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να επιβιώσω μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Είναι μια μεταβατική περίοδος, η οποία χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία και την κατάλληλη ψυχολογία. Γι' αυτό και για εμάς τους career coaches που δουλεύουμε ακριβώς με ανθρώπους πάνω σε αυτό το αντικείμενο, δηλαδή τους υποστηρίζουμε για να πετύχουν τον επαγγελματικό τους στόχο, είτε αυτό είναι μια προαγωγή, είτε βελτίωση των εργασιακών συνθήκων, είτε και η αλλαγή καριέρας, είναι που έρχεται η ώρα να αναζητήσουν τις δικές μας υπηρεσίες για να πούν «χρειάζομαι έναν σύμμαχο για να προχωρήσω σε αυτό με τον πιο αποτελεσματικό και σύντομο τρόπο». Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος πάει το κεφάλι του και λέει: «Ωραία, δεν μου αρέσει τη δουλειά που κάνω. Τι να κάνω, τι μου αρέσει». Αρκεί αυτή η ερώτηση για να καταλάβω τι είναι αυτό που μου αρέσει, που μου ταιριάζει, που θα έχω μία πορεία μέσα σε αυτά τα επόμενα χρόνια και θα περνώ και καλά, βρε παιδί μου, και θα είμαι και παραγωγικός. Η ερώτηση αυτή ουσιαστικά είναι η αφετηρία για να αρχίσεις να ψάχνεις κάποια πράγματα. Δεν είναι αρκετό για να μπορέσεις να κάνεις την αλλαγή, αλλά είναι ένας σπόρος που ξεκινάει να δημιουργεί αυτή τη νέα κατάσταση. Έλα να βάλουμε στο τραπέζι όχι τεχνική, το NLP πώς το χαρακτηρίζουμε. Θα έλεγα ότι είναι μία μέθοδος. Να βάλουμε μία μέθοδο, λοιπόν, που εγώ πάρα πολύ την αγαπώ και πάρα πολύ την αναγνωρίζω. Mm-hmm. Και τη βλέπω πώς δουλεύει. Όποτε έχω πει στον εαυτό μου, έλα ανέσυρε τώρα τα εργαλεία που έχεις μάθει και έχεις εκπαιδευτεί, πάρ' τα λίγο και φέρ' τα μπροστά. Έχω δει να ξεδιαλύνουν και να ξεκλειδώνουν πράγματα με μεγαλύτερη ευκολία. Το NLP πώς μπορεί να έρθει, ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, πώς μπορεί να έρθει σαν μέθοδο, σαν εκπαίδευση του καθενός από εμάς και να πούμε ότι τώρα έχω στη φαρέτρα μου και άλλα εργαλεία. Το NLP ουσιαστικά μας παρέχει ακριβώς αυτό. Τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικές που χρειαζόμαστε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας έτσι ώστε να πετύχουμε πράγματα. Άρα λοιπόν, έρχονται τα εργαλεία του NLP και ανάλογα με το τι χρειάζεται ο καθένας, γίνονται οι αντίστοιχες αλλαγές, η αντίστοιχη διεργασία εσωτερικά στον τρόπο που σκέφτομαι, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, κάτι που συνεχίζεται στον τρόπο που αντιδρώ, που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα και που αυτό μετά γίνεται η ανάλογη συμπεριφορά, που το τέταρτο κομμάτι αυτής της διαδρομής είναι τι, τα αποτελέσματά μου που παράγονται μέσα από τη συμπεριφορά μου. Άρα η διαδρομή είναι τρόπος σκέψης, αντιλήψεις, πεπιθήσεις, μετά επεξεργασία, αντίδραση στο συμβάν ανάλογα με το ποιες είναι οι αξίες μου, ποια είναι τα δικά μου φίλτρα που χρησιμοποιώ. Τρίτο βήμα είναι το πώς συμπεριφέρομαι με βάση αυτό το σκεπτικό, με βάση την επεξεργασία που κάνω και άρα τι αποτελέσματα θα έχω βάσει της συμπεριφοράς μου.
Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Καθόλου. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό και είναι μία πορεία μέσα στον χρόνο που νομίζω ότι όσο πιο εκπαιδευμένος είναι κάποιος, όσο πιο πολύ μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, συντομεύει και χρονικά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι πιο γρήγορες οι αντιδράσεις. Φυσικά. Είναι αλλιώς όταν είμαστε ήδη εξοικειωμένοι και αυτό που λέμε να έχουμε δουλέψει ήδη με τον εαυτό μας και διαφορετικό ρυθμό και πορεία έχουμε όταν τώρα ξεκινάμε για πρώτη φορά. Και αυτό όμως είναι πολύ καλή στιγμή, γιατί για να φτάσεις στη μεγαλύτερη πρόοδο και ορίμανση, από κάπου ξεκινάς με μικρά βήματα. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές για το NLP, γιατί το επαναλαμβάνω, είναι μια μέθοδος που εγώ την αναγνωρίζω πολλά πράγματα της μέσα στην καθημερινότητά μου, όταν είναι συνειδητά μέσα σε αυτό, που και εκεί θέλει, και αυτό θέλει εκπαίδευση, πόσο έρχομαι ξανά πίσω σε αυτό. Και θέλω να μου πεις, με πρακτικά παραδείγματα, διαφορές που έχεις δει σε ανθρώπους που έχεις συνεργαστεί, σε σένα την ίδια. Πώς λειτουργεί το NLP, πρακτικά, με παραδείγματα από την καθημερινότητα μέσα στη δουλειά. Τα αποτελέσματα πραγματικά είναι πολύ θεαματικά. Θα μπορούσα να το εγγυηθώ αυτό, ακριβώς διότι είναι η βάση για να γίνει η αλλαγή. Ο τρόπος που σκέπτομαι, η βάση λοιπόν για να κάνω τις υπόλοιπες αλλαγές. Με το που ξεκλειδώνουν πράγματα και κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και από την πρώτη ακόμα συνάντηση, την πρώτη συνεδρία, έτσι ονομάζουμε την συνάντηση σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί κάποιος να πάρει ακόμα και ένα πολύ απλό εργαλείο και αμέσως από την επόμενη μέρα να δει διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και βιώνει όλες τις καταστάσεις. Εσύ πώς το βίωσες στη δική σου, στο δικό σου το κομμάτι της δουλειάς, ακόμα και μέσα στην πανδημία, που η δουλειά σου είναι μία δουλειά που μέχρι πριν την πανδημία απαιτούσε τη διαπροσωπική επαφή, εσένα να ταξιδεύεις σε όλη την Ελλάδα, να συνεργάζεις με πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες, με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, να δουλεύεις με το ανθρώπινο δυναμικό, να δουλεύεις ατομικά με μονάδες. Ξαφνικά χάθηκε όλο αυτό και έπρεπε όλο αυτό εσύ να του δώσεις μία άλλη μορφή. Έτσι. Το NLP πώς σε κράτησε ζωντανή, γιατί εσύ μέσα στην πανδημία, μου επιτρέπεις τη λέξη, οργίασες επαγγελματικά. Δηλαδή, ξαναγεννήθηκες, έκανες και άλλα πράγματα και πάμε και παρακάτω. Λειτουργήσα έτσι όπως θα ήθελα να λειτουργήσουν και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι. Λειτουργήσα λοιπόν με το να επικεντρωθώ στα θετικά της όποιας κατάστασης έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Και έτσι λοιπόν, παρόλο που για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή όλο αυτό και μείναμε στο σπίτι πρακτικά, βρέθηκαν αμέσως άλλοι τρόποι και αυτό ήταν εντυπωσιακό. Το είδαμε και πώς οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν, οι οργανισμοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και ο κάθε ένας από εμάς που συμμετείχε σε αυτή τη νέα συνθήκη. Το πώς λοιπόν προσαρμοστήκαμε. Και ναι, αυξήθηκε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και η ζήτηση για το επαγγελματικό μας αντικείμενο, το career coaching, το NLP, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι έκαναν μία παύση. Αναλογίστηκαν λίγο τι συμβαίνει στη ζωή τους και τους δόθηκε λοιπόν το ερέθισμα αλλά και ο χρόνος να εργαστούν με τον εαυτό τους και να πούνε εδώ χρειάζομαι υποστήριξη, θέλω να έχω καλύτερα αποτελέσματα, θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές, θέλω να περάσω σε ένα επόμενο επίπεδο. Τι είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το καμπανάκι που θα μας κινητοποιήσει να πούμε ότι τώρα χρειάζεσαι δουλίτσα, χρειάζεται να το ξαναδείς. Ενδεχομένως οι συνθήκες ή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς μέσα στον επαγγελματικό σου χώρο, είτε είσαι μόνος είτε με συναδέλφους, δεν είναι και τόσο ευνοϊκός για σένα ή ωφέλιμος, για να το πω σωστά. Τι θα μας κινητοποιήσει? Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα επίπεδα σε αυτό το καμπανάκι που έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι είναι η ώρα να εργαστούμε λίγο με τον εαυτό μας. Θα έλεγα ένα πιο ήπιο επίπεδο είναι η ανατροφοδότηση. Δηλαδή? Το feedback. Είναι η ορολογία η αγγλική της ελληνικής λέξης ανατροφοδότησης. Είναι λοιπόν όταν οι άνθρωποι από το επαγγελματικό μας περιβάλλον, ο προϊστάμενός μας, ο συνάδελφός μας, έρχεται και μας δίνει μία άποψη για το πώς εκείνος βλέπει την απόδοσή μας και τι μας προτείνει να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μία ήπια περίπτωση. Πολλές φορές η κινητοποίησή μας για να ζητήσουμε υποστήριξη από κάποιον ειδικό για να κάνουμε αλλαγές έρχεται επειδή τα βρίσκουμε πάρα πολύ δύσκολα. Στη δουλειά μας μέσα, στο αντικείμενο. Αν μιλήσουμε για το επαγγελματικό θέμα, στην εργασία μας, αν μιλήσουμε για έναν οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής, στον οποιοδήποτε τομέα ισχύει το ίδιο. Άρα λοιπόν, ένα δεύτερο καμπανάκι κινητοποίησης
έρχεται όταν πραγματικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και φτάσουμε να πούμε αυτή τη μαγική κουβέντα, δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Και εκεί είναι η αρχή που οι άνθρωποι αποφασίζουν πράγματι να επενδύσουν στον εαυτό τους και να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους. Είναι κομβική στιγμή αυτή στη ζωή μας. Δεν πάει άλλο. Απελευθερωτική. Ναι. Λυτρωτική. Ναι, ναι. Και ήρθε η ώρα να αναλάβεις την ευθύνη σου και να το πας εκεί που θέλεις. Πόσο εύκολο είναι όταν αυτό συμβαίνει στα 40 σου? Νομίζω ότι η ηλικία δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Mm. Σημασία έχει η ωριμότητα και η ετοιμότητά σου να κάνεις όλα αυτά που χρειάζονται για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Είτε είσαι 20 χρονών, είτε 30, είτε σε οποιαδήποτε ηλικία, σε καμία περίπτωση δεν θα το διαχώριζα. Έχεις δει ανθρώπους που έχουν φτάσει σε σένα στα 40, 45, 50, φουλ παραγωγική, μέσα στην αγορά εργασίας, όπου σου λένε ότι θέλω να φύγω από αυτό, αλλά φοβάμαι, δεν ξέρω πού θα πάω. Πώς θα ξεκινήσω πάλι από το μηδέν? Θέλω να φύγω, αλλά φοβάμαι. Ναι, φυσικά αυτό είναι μία περίπτωση και άλλες περιπτώσεις είναι και πολύ πιο θετικές και λένε ότι θέλω και αξίζω κάτι περισσότερο. Αυτό το λέμε. Το λέμε. Το λέμε. Όχι πολύ συχνά, γιατί είπαμε, έχουμε μεγαλώσει μέσα από ένα περιβάλλον που στις περισσότερες οικογένειες δεν ανεπτύχθηκε η επιβράβευση στον εαυτό μου. Έτσι, αυτό το να αναγνωρίζω τα καλά πράγματα που έχω, τα καλά πράγματα που πετυχαίνω και να μου λέω και ένα μπράβο. Άρα αυτό ουσιαστικά δεν έχει ιδιαίτερα καλλιεργηθεί, αλλά κάποια στιγμή, αν πραγματικά εξετάσω τα δεδομένα και δω τι έχω και τι θα μπορούσα να έχω, βλέπω ότι εκεί υπάρχει ένα κενό που χρειάζεται να το γεφυρώσουμε. Το έχουμε ενοχοποιήσει αυτό. Όχι απλά δεν το έχουμε καλλιεργήσει, το έχουμε και αρνητικά μέσα μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι άλλη οπτική το να έρθω εγώ και να πω «Αχ, δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά που κάνω, γιατί δεν για τους χύψη λόγους, mm-hmm. δηλαδή να ξεκινήσω με το «δεν μου αρέσει», «δεν περνάω καλά», «δεν», και άλλο να πω ότι αξίζω κάτι καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Ένα κομμάτι του δικού μας ρόλου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ενισχύσουμε πάρα πολύ την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Ναι. Γιατί και ποιος από εμάς δεν χρειάζεται λίγη παραπάνω αυτοπεποίθηση? Όλοι χρειαζόμαστε. Με έναν υγιή τρόπο. Με έναν υγιή τρόπο. Γιατί βέβαια. Και αυτή τη λέξη πια και αυτή την έρμη την αυτοπεποίθηση και αυτή την έχουμε δαιμονοποιήσει. Και που τελικά μας χτυπάμε σαν τα χταπόδια κάτω. Όλοι για εμάς θέλουμε να μιλάμε, αλλά ποτέ δεν μιλάμε με τον σωστό τρόπο για εμάς. Ισχύει. Και δυσκολεύουμε και την προσωπική μας εξέλιξη, που μέσα από αυτή πάει και η επαγγελματική εξέλιξη. Όλα είναι συνδεδεμένα. Και κάθε τι που κάνουμε, ακόμα και αν ένας άνθρωπος έρθει και πει «θέλω μια υποστήριξη στο επαγγελματικό θέμα», στην πράξη επενδύει για όλη του τη ζωή συνολικά. Ναι. Γιατί αυτά που κάνουμε με την αυτογνωσία, την ενδυνάμωση, τη στοχοθεσία, την καλύτερη επικοινωνία, βοηθούν λοιπόν και διαμορφώνουν καλύτερες καταστάσεις σε όλους τους τομείς. Και γιατί να το κάνω εγώ αυτό με έναν ειδικό και να μην το κάνω με την παρέα μου, να μην το κάνω με τους φίλους μου, να μην κάτσω να κάνω μία βραδιά εινοποσίας και να σκεφτούμε ποια θα είναι η επόμενη δουλειά της Ανδριανής? Αυτό δεν θα ήταν καλή ιδέα. Δεν θα ήταν κακή ιδέα το να σκεφτείτε δηλαδή μέσα από στο πλαίσιο μίας παρέας τι θα μπορούσα να κάνω, εσείς πώς με βλέπετε, πώς με συμβουλεύετε. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ναι, μιλήστε στον κύκλο σας για διάφορες ιδέες. Εάν όμως τους εμπιστεύεστε και πραγματικά τους θεωρείτε αξιόπιστους και καλοπροαίρετους συνομιλητές. Ναι, γιατί ναι. Κατά τα άλλα, το τεράστιο προσόν που έχουμε εμείς ως coaches είναι η ουδετερότητά μας και η πολύ καθαρή ματιά απέναντι στη ζωή του ανθρώπου με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Οπότε μπορούμε να είμαστε πιο ειλικρινείς σύμμαχοι δίπλα του και να μπορούμε με περισσότερη διάβγεια να του υποδείξουμε πράγματα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο πιο ιντριγκαδόρικο. Πώς θα ξέρω εγώ ποιος coach κάνει για μένα? Τι ωραίο ερώτημα, ειδικά αυτή την εποχή που το επάγγελμα αυτό είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη και συνεχώς βλέπουμε πάρα πολλούς coaches και καλούμαστε να επιλέξουμε. Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί. Επέτρεψέ μου να βάλω ένα αστερίσκο. Το coaching δεν ξεφύτρωσε ξαφνικά τα 2-3 τελευταία χρόνια. Υπάρχει πολλές δεκαετίες.
Και προϋποθέτει πολλή δουλειά. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός coach και αναλαμβάνει πράγματα για τις ζωές άλλων, έχει δουλέψει πολύ πριν και έχει διαβάσει και έχει μελετήσει πολύ όλο αυτό το πράγμα. Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί για να μπορέσεις να γίνεις coach χρειάζεται πρώτα να έχεις ήδη λύσει δικά σου θέματα και να έχεις δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό σου. Και φυσικά να δεσμευθείς ότι αυτή η δική σου προσωπική εξέλιξη θα διαρκέσει για μια ολόκληρη ζωή. Έτσι. Για να μπορέσεις να εξελίσσεσαι και να είσαι ακόμα πιο καλός αποτελεσματικό coach για τους ανθρώπους οι οποίοι σε εμπιστεύονται. Και πώς θα καταλάβω εγώ ότι η Μαρία είναι η σωστή coach για μένα, ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης και πάει λέγοντας. Καταρχάς νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε κάποια βασικά ξεκάθαρα κριτήρια. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος που είναι να συνεργαστώ μαζί του έχει σπουδάσει, είναι επιστοποιημένος, έχει λάβει τη σωστή εκπαίδευση, λαμβάνει mentoring και supervision για να μπορεί να αντιμετωπίζει ακόμα καλύτερα τους ανθρώπους και περιπτώσεις με τις οποίες εργάζεται. Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο το τυπικό κομμάτι, από πού προέκυψε αυτός ο άνθρωπος και πώς έχει προετοιμάσει τον εαυτό του ως επαγγελματία για να μπορεί να ασκεί με σωστό και ηθικό τρόπο αυτό το επάγγελμα. Από εκεί και ύστερα μπορούμε να δούμε λίγο την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, αν εγώ είναι να απευθυνθώ για παράδειγμα για τα θέματα της καριέρας μου σε έναν coach, θα κοιτάξω να είναι ένας coach με τον οποίο μπορώ να συνδεθώ με κάποιο τρόπο. Ναι. Και φυσικά για τον τομέα στον οποίο θα απευθυνθώ στον coach μου, εκείνος ο ίδιος για τη δική του ζωή να είναι επιτυχημένος, να έχει επιτεύγματα. Να έχει κάνει μια πορεία. Να έχει κάνει μια πορεία. Και πολύ σημαντικός επίσης παράγοντας είναι η χημεία. Πόσο ταιριάζει. Το ένστικτό μου που θα με οδηγήσει, και το ακούω πραγματικά πάρα πολλές φορές να συμβαίνει αυτό, ότι είχα δει πάρα πολλούς και δεν ξέρω, έτσι κάτι μου είπε μέσα μου ότι πρέπει τελικά να μιλήσουμε μαζί. Και έτσι βγαίνει τελικά. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία και επιτυχημένη ποιοτική coaching συνεργασία. Άρα και ακούμε και το ένστικτο. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει. Και εκεί τελικά καταλήγει. Και αυτή η σχέση, Μαρία, είναι μια σχέση ζωής? Ή θα πω ότι, θα συνεργαστώ, ας πούμε, με τη Μαρία του Παπάζουγλου, τώρα που θέλω να πάρω αυτές τις αποφάσεις και θέλω να αλλάξω, άρα χρειάζομαι λίγο coaching, και τελειώνει εκεί? Πώς το έχεις δει να διαμορφώνεται από την εμπειρία σου? Η coaching συνεργασία διαρκεί μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Έχει αρχή, μέση, τέλος, και όταν κάνουμε την πρώτη συνάντηση γνωριμίας, γίνεται μία εκτίμηση της διάρκειας της συνεργασίας και του αριθμού των συνεδριών που θα χρειαστεί ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με το ζητούμενό του. Άρα λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε μία coaching συνεργασία μη γνωρίζοντας πού θα μας βγάλει και αν θα τελειώσει μετά από 6 μήνες κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι ένας μέσος όρος είναι 3 με 4 μήνες που ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο και να πετύχει έναν σημαντικό στόχο. Δεν επιθυμούμε να δημιουργούμε σχέσεις εξάρτησης. Μάλιστα. Όπου δηλαδή για πάντα, για ένα χρόνο, για 2 χρόνια θα έχουμε έναν coach να είναι πάντα δίπλα μας. Δεν το επιθυμούμε αυτό. Επιθυμούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υποστηρίξουμε τον άνθρωπο να αποκτήσει τη δική του αυτονομία και αυτοκυριαρχία, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να λειτουργήσει μόνος του. Φυσικά μετά υπάρχουν τρόποι να διατηρηθεί η επαφή. Γιατί και εμείς κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να κάνουμε workshops ή κάποια master classes. Και πηγαίνει παρακάτω. Πηγαίνει παρακάτω με κάποια άλλα πράγματα και γενικά η σύνδεση, η στενή, η σχέση εμπιστοσύνης παραμένει. Είναι το ανθρώπινο κομμάτι αυτό που έχει κατακτηθεί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι το ανθρώπινο κομμάτι, το κομμάτι της εκτίμησης του ενός προς τον άλλον, γιατί μέσα σε αυτήν την ώρα που έχουμε να κάνουμε μαζί τη συνεδρία μας, μοιραζόμαστε τα πάντα. Και ο coach είναι πάντα εδώ για σένα και είναι ο σύμμαχός σου ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις. Πόσο καλύτερα νιώθεις τώρα μέσα σε αυτό που κάνεις, με τον τρόπο πια που γίνεται, από ό,τι στην αρχή της πανδημίας, που δεν είναι πια διαπροσωπική πάντα η σχέση και η επαφή. Δηλαδή, εγώ που είμαι στην Κρήτη μπορώ να επικοινωνήσω με τη Μαρία που είναι στην Αθήνα η έδρα της και να το κάνουμε όλο αυτό, ας πούμε, διαδικτυακά. Αν το βρήκαμε. Θα είμαι ειλικρινής. Από την αρχή της δικής μου πορείας στο κομμάτι του coaching που μετρά ήδη 7 χρόνια,
επιλέγαμε τη διαδικτυακή επικοινωνία ακόμα και με ανθρώπους που μέναμε στην ίδια πόλη. Ναι. Τα αποτελέσματα του coaching μπορούν να είναι το ίδιο θεαματικά, είτε με την προσωπική διαζώσης επαφή, είτε την διαδικτυακή. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι βλέπω περισσότερα πλεονεκτήματα τώρα που όλα έχουν γυρίσει, τα περισσότερα που έχουν γυρίσει στο διαδικτυακό κομμάτι, γιατί όταν για παράδειγμα κάνω ένα ομαδικό workshop είτε για το NLP, είτε για το coaching, είτε για το personal branding που είναι κομμάτια της δικής μου εξειδίκευσης, τι συμβαίνει λοιπόν? Έχουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Ρόδο, Έλληνες που μπορεί να είναι στο Λονδίνο, στην Ελβετία, οπουδήποτε στον κόσμο. Μία δυνατότητα λοιπόν που δεν την είχαμε ποτέ πριν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τεχνικά θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρεθούμε από κοντά μέσα σε μια αίθουσα. Και να έρθει να σε βρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ τώρα μπορεί να γίνει online την ίδια στιγμή από όπου και αν βρίσκεται. Με τα ίδια πολύ καλά αποτελέσματα. Εντάξει, είσαι και επαγγελματίας, αλλά προσπαθώ, ξέρεις, να θυμηθώ ότι μέσα στην καραντίνα που κάναμε το live μας στο Instagram, τι αγωνία και τι άγχος είχα, πώς θα βγει, αν θα καταφέρουμε να πατήσουμε το σωστό κουμπί για το live. Και πόσο έχει αλλάξει τώρα και πόσο έχουμε εκπαιδευτεί μέσα από τη δυσκολία και πόσο έχουμε εξοικειωθεί από πράγματα. Και το βλέπεις, η ζωή θα στη φέρει τη δυσκολία. Διάλεξε τι θες να κάνεις. Θα βρεις έναν τρόπο να πας παρακάτω ή θα κάτσεις εκεί να γκρινιάσεις. Α, τώρα ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να βρω τη Μαρία και να κάνουμε εκπομπές. Ακριβώς, τον τρόπο. Βρήκαμε τον τρόπο και όλοι βρήκαν τον τρόπο και έτσι αποδεικνύεται λοιπόν πόσες πολλές δυνατότητες ανεξερεύνητες έχουμε. Έτσι. Άρα το ότι μπήκαμε σε αυτή τη νέα συνθήκη, προσαρμοστήκαμε, μάθαμε πώς να αξιοποιούμε την τεχνολογία και όλες αυτές τις λεπτομέρειες και δεν σταμάτησε όλο αυτό που κάναμε η επικοινωνία μας. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πραγματικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα και πολύ κρυμμένο δυναμικό να ανακαλύψουμε. Χαίρομαι που μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μπορούν και άλλοι άνθρωποι να σε συναντήσουν, ακόμα και αν είναι εδώ στην Κρήτη, ακόμα και αν είναι οπουδήποτε άλλο τέλος πάντων στην Ελλάδα και μας παρακολουθούν και μπορούν να φτάσουν σε εσένα. Να δείτε πράγματα μαζί και να χτίσετε όπου μπορεί ο καθένας και επιθυμεί να φτάσει. Εξαιρετικά. Είναι καλοδεχούμενοι όλοι οι άνθρωποι που έχουν ένα ενδιαφέρον να αναζητήσουν αυτό το αντικείμενο και μέσα από το site μου μπορούν να δουν πολύ εύκολα τη διαδικασία για να κλείσουμε ένα προσωπικό ραντεβού διαδικτυακό ή διαζώσεις, το οποίο θα τους το προσφέρω ως δώρο σαν μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας. Κάνουμε giveaway μέσα από την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Θα επικοινωνήσετε κατευθείαν όμως με τη Μαρία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον δώρο. Δεν πάμε με άδεια χέρια στα ξένα σπίτια που λένε. Και για το ότι ήρθες εδώ και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά. Και εσύ, Αδριανή. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσείς, κυρία μου. Και όλοι εσείς εκεί στα σπίτια σας να περάσετε όμορφα. Σήμερα τι κάναμε, σκάψαμε λίγο προς τα μέσα μας, προς τα πίσω. Ελπίζω να μπήκανε σποράκια, να μπήκανε σκέψεις, να μπήκανε ωραίες ιδέες. Να ανοίξει το μυαλό μας, να ανοίξει η καρδιά μας και να ζούμε τη ζωή μας όπως μας ευχαριστεί. Σας χαιρετώ.